Γεια σας, καλή χρονιά, με υγεία σε όλους εύχομαι. Ελπίζω να περάσατε όμορφα όλοι στις διακοπές σας και να ξεκουραστήκατε για να μπείτε δυναμικά στο νέο έτος, με νέους στόχους και με νέες ιδέες. Ο σημερινός λόγος που κάνω το βίντεο είναι για να σας ενημερώσω ότι σταματάω το αγωνιστικό CrossFit. Συγκεκριμένα, δεν θα ξαναγωνιστώ στην κατηγορία Elite Individual που κατέβαινα όλα αυτά τα χρόνια. Ίσως να συνεχίσω και να κατεβαίνω σε κάποια ομαδικά που στα δικά μου μάτια, όταν κάποιος φεύγει από την Individual, δηλαδή από το ατομικό και πάει στο ομαδικό, ήδη είναι σαν να αποσύρεται, διότι η πίεση είναι πολύ μικρότερη. Οι λόγοι που σταματάω είναι διότι όταν ένας αθλητής ξεκινάει την αθλητική του πορεία, οι βασικοί λόγοι είναι αρχικά να προκριθεί σε μια διοργάνωση και να ζήσει την εμπειρία του αγώνα. Την δεύτερη χρονιά είναι να ζήσει λίγο καλύτερα την εμπειρία και λίγο πιο συνειδητά, βελτιώνοντας τα λάθη που είχε κάνει από τον πρώτο χρόνο. Και γενικά, χρόνο με το χρόνο, να βελτιώνεται και να παίρνει καλύτερες θέσεις στην κατάταξη. Ειδικά αν έχει στοχεύσει σε κάποιες συγκεκριμένες διοργανώσεις. Φτάνει όμως κάποια στιγμή που για να ανέβουν οι επιδόσεις, οι θυσίες που πρέπει να κάνει ο κάθε αθλητής είναι αρκετά μεγάλες. Και νομίζω πως είμαι σε αυτή τη φάση. Διότι για να συνεχίσω να βλέπω βελτίωση και να κατέβω στην κατάταξη και να γίνω ακόμα καλύτερος, πρέπει να θυσιάσω πράγματα που δεν είμαι διατεθειμένος. Όπως είναι η δουλειά μου που μου δίνει χρήματα, ο ελεύθερος χρόνος και ο προσωπικός χρόνος με αγαπημένα μου πρόσωπα και να στερηθώ κάποια πράγματα που ήθελα πάντα να κάνω. Όπως να δοκιμάσω νέα σπορ και να ταξιδέψω σε κάποια μέρη πιο μακρινά που ενδέχεται να χρειαστεί και για 5 μέρες να μην κάνω προπόνηση. Εννοείται πως όλα αυτά τα χρόνια όλοι οι αγώνες που συμμετείχα μου πρόσφεραν πολλά πράγματα, ειδικά στον πρώτο καιρό θεωρώ ότι μου έδωσαν ένα boost στο να χτίσω ένα brand στο χώρο του CrossFit και να μπορώ να δουλέψω σαν προπονητή σε κάποια γυμναστήρια και να κερδίσω το σεβασμό λίγο πιο εύκολα, ανεξάρτητα από τις γνώσεις που είχα. Πέρα από αυτό, οι εμπειρίες που απέκτησα μέσα από τους αγώνες ήταν πάρα πολλές και πολύ θετικές. Οπότε αποφάσισα το 2023 να επικεντρωθώ πιο πολύ στο να αναπτύξω το γυμναστήριο, το online coaching και το personal training. Παράλληλα, με τη βοήθειά σας να ανέβει και το κανάλι μου στο YouTube. Επίσης, ήταν κάποια ταξίδια που είχα βάλει πολύ καιρό στόχο να πάω, όπως τώρα πρόσφατα πήγα στα Ζαγοροχώρια. Και κάθε χρονιά έλεγα, α, είναι τα προκληματικά του Athens τώρα, δεν μπορώ να λείπω. Ή κάθε φορά που φεύγαμε έπρεπε να βρω κάποιο γυμναστήριο για να κάνω προπόνηση, έτσι ώστε να μην μεσολαβούν πάνω από 2 μέρες χωρίς προπόνηση. Κάτι που δεν είναι εύκολο αν θες να ταξιδέψεις και να δεις νέα μέρη. Οπότε τώρα πήγα 5 μέρες, γυρίσαμε σε πολλά μέρη στην Ελλάδα με ένα πολύ ωραίο road trip και έχω σκοπό μέσα στο 23 να πάω σε όσο το δυνατόν περισσότερα μέρη που μπορώ, όπου πρώτα δεν είχα την ευκαιρία και το χρόνο. Εννοείται πως αν προκύψει κάποια διοργάνωση και θέλουν και τα παιδιά από το γυμναστήριο να κατέβουμε σαν ομάδα, θα πάω, αλλά η πίεση θα είναι πολύ μικρότερη, όπως και η προετοιμασία μου θα είναι πολύ πιο χαλαρή με λιγότερο χρόνο. Οπότε αυτά, μια μεγάλη περίοδος έφτασε στο τέλος της, είναι κατά κάποιο τρόπο λίγο στενάχωρο για μένα από τη μία πλευρά, αλλά από την άλλη είμαι αισιόδοξος γιατί ξεκινάει μια καινούργια και θα επικεντρωθώ σε νέα πράγματα. Αυτά από μένα. Ελπίζω να είστε όλοι υγιείς και το 2023 να είναι για όλους σας μια δημιουργική χρονιά. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά.